μην λέμε ότι αυτό είναι το παξίπονο, είναι η παπαρούνα, την οποία τη μαζεύει, κάνει το τσάι του και είναι μια χαρά. Έτσι. Αν θυμόσαστε, ήδη στο 40 είχαν οι στρατιώτες τη μορφήνη. Σε αυτό τσακ πληγώθηκε, ήταν την κάνει μόνο λοιπόν, αυτό το είχαν. Ο παππούς μου όταν ήρθε και πολέμησε από τη Γερμανία στην Επανάσταση, είχε ένα δαχτυλίδι και είχε μέσα αρσενικό. Ώστε αν το πιάνανε, τα ξέρανε πολύ καλύτερα από ότι τα έχουμε ξεχάσει εμείς πώς περνούσε ο πόνος. Λοιπόν, καταρχάς εδώ το βάθρο με τα στυλιάρια που είδατε και τα έχουμε και εδώ, προκειμένου να μπορέσει να βάλει την πίεση πάνω στο ποδάρι, να μπορεί να τον τραβήξει από τις δύο πλευρές. Φαίνεται το καλύτερο από όλα, φαίνεται εδώ στο γόνατο ή στα σφυρά. Ή εδώ που σας έδειξα για το foot on back σιάτσου, μία μέθοδος η οποία περνάει χρόνια και χρόνια, 2.000 χρόνια πάνε με αυτό. Επιπλέον εδώ έχουμε τις δύο σκάλες που βλέπετε, γιατί τις έχουμε κρεμάσει από πάνω. Διότι όλοι μας έχουμε ως γιατροί ακούσει για την υποκρατική σύση, το σύσιμο. Τον κρεμούσε, σήκωνε απάνω λίγο και άφησε τη σκάλα να χτυπήσει κάτω. Οπότε με αυτό τραβιότανε πολύ περισσότερο είτε απάνω ο λαιμός είτε η μέση. Τα καλάθια γεμάτα πέτρες, δεν βάλαμε νερό στα δοχεία. Αυτό είναι πιθανώς τουρκικής εποχής, αλλά so what, είναι να δείξει ότι και με το νερό μπορούσες να δώσεις όσο ήθελες βάρος. Αν το δείτε εδώ, σήμερα η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι με το νεράκι. Απλώς έγινε πλαστικό το δοχείο. Έτσι. Το ανάκλυντρο, αντίγραφο του ανάκλυντρου του Πειραιός, το σκαμνάκι από κάτω με τη φουφού. Στη μέση βλέπετε μια ωραία απεικόνηση του υποκρατικού γιατρίου. Είναι του 480, είναι 20 χρόνια πριν γεννηθεί ο Ιπποκράτης, αλλά είναι ένα σημάδι. Δέστε την καρέκλα που κάθεται ο γιατρός, δέστε την καρέκλα που κάθεται στο δίφρο ο Ασκληπιός ή ίσως στο Αγγείο, είναι ακριβώς πανομοιότυπες, τις φτιάξαμε με τις εποχής τις απεικονίσεις που έχουμε. Και από κάτω και το τραπέζι και εκείνο ακριβώς πανομοιότυπο όπως το βλέπετε στην πάνω απεικόνηση της αρχαιότητας.